Η εικαστική μου έκθεση φέτος στη σύγχρονη πινακοθήκη Βίλα Ροδόπη στο Αργοστόλι έχει τον τίτλο «Συλλήψεις και μορφές». Σε αυτή την έκθεση συνυπάρχουν έργα παλαιότερα με νεότερα και προσπαθώ να γίνει ένας διάλογος της έκφρασής μου διαχρονικά και των αισθητικών μου αναζητήσεων όλα αυτά τα χρόνια με βάση την ανθρώπινη μορφή αλλά και τα σύμβολα που είναι τα μόνιμα στοιχεία και κλειδιά της δουλειάς και της έρευνάς μου στον αισθητικό τομέα. Στην έκθεση αυτή κυριαρχούν τα μονόχρωμα έργα, η τόνη του μαύρου, η τόνη του μπλε, η τόνη του καφέ και των άλλων διοδών αποχρώσεων, σε συνδυασμό με πολύ φωτεινές χρωματικές δέσμες και αναλαμπές που υπάρχουν μέσα σε νεότερα έργα, όπως είναι οι κατασκευές οι επιζωγραφισμένες, οι μεγάλες ξύλινες φόρμες, οι οποίες γεμίζουν με σύμβολα, πρόσωπα, σεξουαλικά σύμβολα και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία της δουλειάς. Τελικά φέτος θέλω να αναφέρω τη σημαντική επιτυχία της βραδιάς που έγινε στην Βαρσέλινο του Αυγούστου, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, σε αυτή την επενησιακή βεγγέρα, όπως λέω, που συμμετείχαν ο συγγραφέας Θανάσης Κιμωνάς, η ηθοποιός και προθιέρια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η Θάλια Προκοπίου, και ο ηθοποιός οικαστικός Γιώργος Καχής. Η Βίλα Ροδόπη εξακολουθεί να έχει νομίζω την πρωτοπορία στον χώρο μας. Και αυτό μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση και διάθεση βέβαια για να σκεφτώ και να υλοποιήσω καινούργια πράγματα, καινούργια θέματα και να δίνω πάντα το παρόν εδώ.